Η ιερή πορεία του ελληνισμού και η επιβίωση των Ελλήνων. Είστε το γένος των ανθρώπων και από εσάς ξεκίνησαν τα πάντα. Ο Αιγύπτιος αρχιερεύς απευθυνόμενος στο Σόλωνα. Έργον τιμαίος του Πλάτωνος. Οι μνήμες του πρωτοκατακλυσμιαίου πολιτισμού διεσώθησαν από ιερείς, οι οποίοι διέφυγαν ή υπήρχαν και ζούσαν στα όρη. Δίπλα στα μουσεία τα οποία ήσαν τα αρχεία γνώσεως. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η πορεία των Ελλήνων μετά τη μεγάλη καταστροφή από τον κατακλυσμό, τον οποίον είχαν προβλέψει οι περίφημοι ιερείς Τελχίνες. Οι Έλληνες αρχίζουν να μεγαλουργούν πάλι μέσα από τις νέες δυσκολίες και εμπόδια. Δεν λείπουν όμως οι διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις, έστω και φίλιος που θα τους κάνουν δυνατούς. Τις ιστορικές πτυχές όλων αυτών των αγώνων θα εξετάσουμε από εδώ και πέρα, αναλύοντας τα αίτια, τα αποτελέσματα. Ποιοι πραγματικοί ευθύνονται για αυτές τις καταστάσεις και με τι ψυχικές δυνάμεις ο ελληνισμός επιβίωσε δια πυρός και σιδήρου. Είμαστε ένα έθνος, το οποίο με την πανάρχαια ιστορία του έχει θέσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ανθρωπότητα. Η διαπίστωση αυτή εξάγεται από τα αποτελέσματα της δημιουργικής ευφυΐας της ελληνικής φυλής σε καιρούς ειρηνικούς, αλλά και στην πολεμική αρετή μας. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να αισθανόμαστε υπερηφάνεια και να ατεμνίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με τη δημιουργία του, ο Έλληνας επλούτησε την ανθρωπότητα με θεμελιώδες πολιτιστικές αξίες, οι οποίες εξακολουθούν να κατευθύνουν τα βήματά της. Με την πολεμική μας αρετή, όχι μόνο επιβιώσαμε και διασωθήκαμε από το αφανισμό, αλλά καταστήσαμε την Ελλάδα κοσμοκράτηρα, καθώς και πρόμαχο της ελευθερίας και του πολιτισμού. Αποδείξαμε σε όλο το διάβα των αιώνων ότι αγαπάμε την ειρήνη, αλλά δεν φοβόμαστε τον πόλεμο. Όντας μας ζητούσαν την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας και την αξιοπρέπειά μας, η απάντηση ήταν αποφασιστική, χωρίς υπολογισμούς και εμποτισμένη με υψηλό ιδεολογισμό. Η πατρίδα μας αποτελούσε πάντοτε σημείο διασταυρώσεως πολλών βλέψεων. Αυτό το προνόμιο, όπως θα δούμε παρακάτω, το εκπληρώσαμε πολύ ακριβά. Έχουμε την ικανοποίηση ότι εκπληρώσαμε πολύ ακριβά. Έχουμε την ικανοποίηση ότι εκπληρώσαμε το χρέος μας και η στάση μας απετέλεσε σταθμό στην ιστορία της ανθρωπότητας και έκρινε εκτός της δικής μας τύχη και τη δική της, τόσο στην αρχαιότητα όσο και κατά τους μέσους χρόνους και νεωτέρους. Οποιοςδήποτε άλλος λαός θα είχε αφανιστεί από τους μέσους χρόνους και νεωτέρους. Οποιοςδήποτε άλλος θα αφανιστεί από τους κατακλυσμούς των δοκιμασιών τους οποίους έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Αυτή η διαπίστωση πρέπει να μας γεμίζει με αυτοπεποίθηση και φυσικά αισιοδοξία. Αν μελετήσουμε προσεκτικά την ιστορία μας, θα διαπιστώσουμε ότι στις κρίσιμες στιγμές μας ανακτούμε σε εκθαβωτικό βαθμό την αίσθηση του χρέους, η οποία εξαλείφει όλες τις αδυναμίες μας και μας υψώνει ως ιστορικό παράγοντα. Πρόσφατο σχετικό παράδειγμα είναι η στάση του Έλληνα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Του ετέθη το δίλημα μεταξύ ταπεινωτικής υποταγής στη φασιστοναζιστική επιδρομή και της υπέρτατης θυσίας με συνθήκες χωρίς ελπίδα. Με ομοψυχία ετάχθη υπέρ της θυσίας και μέσω αυτής μετέβαλε κατά παγκόσμια αναγνώριση τον ρου του πολέμου. Η πολεμική αρετή του Έλληνα άγγιξε τις κορφές κατά τη μεγάλη αυτή δοκιμασία. Ας ξεκινήσουμε όμως την ιστορική διαδρομή μας από τους χρόνους του Τροϊκού Πολέμου έως σήμερα και στο τέλος θα δείτε πόσο περήφανοι θα νιώσετε, αφού επιζήσαμε κυριολεκτικώς από τη φωτιά και το σίδερο. Οι ιστορικοί τοποθετούν τον Τροϊκό Πόλεμο στα 1170 π.Χ.
Τώρα, πόσα 100 χρόνια έγιναν εξαπλώσεις, ανεπτύχθησαν πολιτισμοί κλπ. Είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει. Χρονολογήσεις, οι οποίες δίνονται από λαμπρούς επιστήμονες και ερευνητές Έλληνες και αφήνουν άφωνους τους ερευνητές της Πολυθρόνας. Ο ταξίεργος, εναποστρατείας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στράτου και μέλος της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, κύριος Κωνσταντίνος Κουτρουβέλης, στο εκπληκτικό επιστημονικό έργο του τοποθετεί τα γεγονότα του Τροϊκού Πολέμου στα έτη 3087 με 3078 βάσει αστρονομικών και άλλων επιστημονικών στοιχείων, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Κάπα Κουτρουβέλης, η αναχρονολόγηση της προϊστορίας κυρίως με βάση τις αστρονομικές πληροφορίες αρχαίων συγγραφέων. Εκδόσεις Δαυλός, Αθήνα 1999, σελίδια 265-292, πίναξη σαλίδος 30. Οι προσχώσεις πάντως των παραλιακών τοποθεσιών που αναφέρονται στην Ιλιάδα οδηγούν και δείχνουν 3.300 π.Χ. Χριστών. Α. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι ο πόλεμος των Ήλιων έγινε 3 γενιές μετά το Μίνωα. Ο Μίνωας, συμφώνως με τον Μαθαίθωνα στα Αιγυπτιακά, ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της Αιγύπτου, Α δυναστεία, της Δευτέρας περίοδου στα 3.000 π.Χ. Ηρόδοτος, ιστορία Ζήτα 171. Β. Μελετώντας την Ιλιάδα του Ομήρου, αντλούμε την πληροφορία ότι στο τελευταίο έτος του Τροϊκού Πολέμου ήλθε προς βοήθεια των πολιορκωμένων Τροών ο βασιλιάς Μέμνων της Αιθιοπίας. Στα αιθιοπικά πληροφορούμεθα πως ο Μέμνονς εβασίλευσε περίπου στα 3.500 π.Χ. Με 2 παραδείγματα θέσαμε κάποια λογικά ερωτήματα, αφού κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις. Ο εμφύλιος πόλεμος αυτός έγινε μεταξύ 1170 π.Χ. Επιμονή με αυτήν τη χρονολογία, διότι ο μινωικός πολιτισμός κατεστράφει από μεγάλο σεισμό της Θήρας Σαντορίνης μετά το 1700 π.Χ. και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, χωρίς έγκλη και δύναμη στα 1400 π.Χ., δεν υφίσταται. Οι άλλοτε κρατεές πόλεις Μυκήνες, Τύρνηθα και άλλες είναι εγκαταλελειμμένες. Οι ιστορικοί συμφωνούν με την άποψη ότι επήλθε καταστροφή από ισχυρό σεισμό και οι κάτοικοι έφυγαν για άλλες περιοχές. Ερωτήσεις. Πώς είναι δυνατόν να έγινε ο Τροϊκός πόλεμος τα 1170 π.Χ. εφόσον τα κέντρα ήσαν κατεστραμμένα? Β. Ποιοι ήσαν οι αρχηγοί της εκστρατείας, στρατηγοί κλπ, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν κοντά στα 1300 πλοία? Γ. Είναι δυνατόν να έχει γίνει η μεγάλη εκστρατεία του Αγαμέμνονος πριν από την πτώση της Τροίας? Δ. Ο Τροϊκός πόλεμος ή το αδελφοκτόνος, ναι ή όχι? Εμείς ας αποδείξουμε για πολιστή φορά την ελληνική καταγωγή των Τροών, αφού υπενθυμιστεί ότι ο Τροϊκός πόλεμος δεν έγινε για τα μάτια της Ελένης, αλλά καθαρά για πολιτικούς και εμπορικούς λόγους, διότι το Ήλιον εκείνη την εποχή επηρίαζε τις αποικίες και φορολογούσε τα πλοία που περνούσαν από εκεί. Οι Μυκήνες και οι Σπάρτοι κυριαρχούσαν τότε στη Μητροπολιτική Ελλάδα και έστελαν αντιπροσώπους να διευθετηθεί το θέμα. Αλλά η Τροία αρνήθηκε την είσοδό τους και τους απέμπεψε. Η συνέχεια εδόθη στα ξύφη και στις ασπίδες. Ο Τρόος, λοιπόν, ο επώνυμος της Τροίας ήταν ο γιος του Ερυχθονίου και της Αστιόχης. Η Αστιόχη ήταν κόρη του Σιμόεντος και της Καλλιρόης. Η Τροία πριν από τον Τρόα ονομαζόταν Δαρδανία, εκ του παππού του Τρόος Δάρδανο. Απολόδωρος, βιβλιοθήκη Γάμα 140. Οι Τροές είχαν ελληνικά ονόματα και ελάτρευαν τους θεούς του Ολύμπου. Η Αθηνά ή το προστάτης της Τροίας και σύμμαχοι των Τροών ήσαν τη Μακεδόνες.
Θεσσαλοί, Βιωτοί, Θράκες και άλλοι. Εξάλλου, η ίδρυση της Τρίας ως ιστορικό γεγονός είναι μέρος της ιεράς ελληνικής παραδόσεως. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα κάνει συχνές αναφορές στην έννοια αδελφοκτόνος πόλεμος. Ας δούμε τώρα, χωρίς μικρές παρενθέσεις, ποιοι έλαβαν σε αυτόν τον πόλεμο και από τις δύο πλευρές. Όλα τα στοιχεία είναι μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου και συγκεκριμένα στη Β' Ραψοδία, στίχος 494. Ελλάς και συμμάχοι. Αττική, Αθήνα, μενεσθέως του Πετέου, 50 πλοία. Αιτωλία, Θώας, Αδρεόμονος, περίφης του Οχυσίου, 40 πλοία. Αρκαδία, Αγαπίνορ του Αγκαίου, 60 πλοία. Άργος, Διομήδης του Τιδαίους, Σθένελος του Καπανέως, Ευρύλαος του Ταλού, 80 πλοία. Βιωτία, Αρκεσίλαος, Πινέλεος, Λίητος, Προθυνόρ και Κλόνιος, 50 πλοία. Ηλία, Δόρης του Αμαραγκαίος, Πολύξενος, του Αγασθένους, Αφίμαχος, 40 πλοία. Ηλία, Κτεάτου, Θαλπικός του Ευρυτάτου, Λακεδαιμόνων, Σπάρτη, Μενέλαος του Αρταίος, 60 πλοία. Λοκρίης, Αίας, του Ηλαίος, 40. Μικίνες, Αγαμέμνων, του Αρταίος, 100. Αρχιστράτηγος, Μεσσηνία, Νέστορ του Ηλαίος, Αντίλογος και Θρασιμίδης, 90. Ορχομενός Βιωτίας, Ασκάλφος, Ιάλμενος, γη του Άρεως, 30. Φωκίης, Σχέδιος και Επίστροφος, γη του Υφήτου, Ιστέα Τρίκης, 40. Μαχάουν και Ποδαλήριος, γη του Ασκληπιού, 30. Μαγνησία Πινιού, Πηλίου, Πρόθωος του Τεθραδόνας, 40. Πελασγιώτης, Φέρε Ιολκός, Εύμυγος του Αδμήτου, 11. Βόρεια Μαγνησία, Ορμένιο, Αστέριο, Ευρώπυλος του Ευδαίμονα, 40. Περέβια, Αλφα Γουναίος, εκ Κύπρου, 40. Περέβια, Β' Πολυπίτης, του Περίθου, από Άργησα, Λεωνεντεύς, του Κορονιού, 40. Φθία, Ελλάς, Αχιλεύς, του Πηλαίος, Εύδωρος, του Ερμού, Μενέστιος, του Σπαρχίου, Πίσανδρος, του Μεμάλου, Αλκημαίων, του Λαέρτου, 50. Φθιώτης, Αχαΐα, Πρωτεσίλαος, ο Εφικλέους, 40. Μαγνησία, Μυθώνη, Μελίβια είναι ο πρώτος που απεβιβάστη στο Ήλιον, καθώς και ο πρώτος νεκρός του Τροϊκού πολέμου. Φιλοκτήτης του Πίαντος, Μέδων του Ηλαίος, 7. Ιόνιον, Αλφα, Ιθακίηση Κεφαλήνες, Οδυσσεύς του Λαερτίου, 12. Ιόνιον, Β' Βουλυχίνων, Ελληνάδες, Μέγης του Φιλέως, 40. Σαλαμίνα, Αίας, ο Μέγας του Τελαμόνος, 12. Εύβοια, Ελληνοφίνορ του Χαλκόδοντος, 40. Κοός, Φιλίππος του Θεσσαλού, Νήσιρος, Αντίφος του Θεσσαλού, Νήσιρος, 30. Σίμι, Νηρεύς του Χαλακόπου, 3. Ρόδος, Τλιπόλεμος του Ηρακλέως, 9. Κρήτη, Μυριώνης, 80. Σύνολο πλοίων, 1169. Αν υπολογιστεί ότι σε κάθε πλοίο μετέφερε 120 με 125 ανθρώπους, έχουμε ένα σύνολο 150.000 ανδρών. Τρία και σύμμαχοι. Βασιλείς, αρχηγοί, στρατηγοί. Τρόας Ήλιον, Έκτορ του Πριάμου, αρχιστράτηγος. Δαρδανία Αλφα Ανίας, του Αγχίση. Δαρδανία Β' Ακμάς και αρχίλογος, γη του Αντίνορος.
ήδη βουνό της Τρίας, Πάνδαρος, Τουλκάωνος, προποντής, άδραστος και άμφιος, γη του Μάντι, Μέροπος και Περκουσίου, ως Άσιος του Αρτάκου, Τρώας Λαρίσης, Υπόθωος και Πηλαίος, γη του Πελασγού, γιου του Τεφτάμου, Μυσία, Χρώμης και Ένομος, Παλφαγωνία Άλφα, Όδιος και Επίστροφος, Παλφαγωνία Βήτα, Πολυμένης, Φρυγία από Ασκανία, Φόρκος και Ασκάνιος, Θράκη του Ελίσποτου, Άκμας και Πύρος, γη του Ιμβράσου, Θράκη Βήτα, Κίκονες, Εύθυμος του Κεάδου, Θράκη Γάμα, Πέονες, Πυρεχμής, Μεωνία ή μετέπειτα Λιδία, Μεστρής και Άντιφος, γη του Τελαμένους, Καρία Αφίμαχος και Νάστης, γη του Νομιώνος, Θράκη Δέλτα, ενδότερη περιοχή Ρίσος, Αιθιοπία Μέμνων του Τιθώνου, Αμαζόνες, Πενθεσίλια, κόρη του Άρη ο Τριρής, Φινίκη, Πολυδάμας. Εννοείται πως τα αδέλφια σκοτώνονταν μεταξύ τους και γι' αυτό το λόγο δεν έγιναν σχόλια την Φινίκη, διότι τότε, 3.500 χρόνια π.Χ., δεν υπήρχαν Σημίτες ή τίποτε άλλο στην Φινίκη. Ο Πολυδάμος λοιπόν ήταν γιος του Πανθώου και της Φροντίδος, αδελφός του Έφορβου και του Υπερήρωνος. Ο πατέρας του Πανθώου ήταν ο ιερεύς του Θεού Απόλλωνος. Οπότε, μην ψάχνουμε τίποτα το πονηρό. Έχουμε δρόμο και αποκαλύψεις ακόμη. Η Πενθεσίλια, η βασίλισσα των Αμαζόνων, κόρη του Άρεως και της Ορτηρής, σκοτώθηκε σε μάχη από τον Αχιλλέα. Η Ηλίας δεν αναφέρει για την πτώση της Τρίας. Η τελευταία ραψοδία, ο Μέγα, μας διηγείται τη ταφή του Έκτορας και θρήν ο των δικών του. Περί πτώσεως της Τρίας υπάρχουν δύο απόψεις. Α, η άποψη του Ήππου που αναφέρεται από τον Ιωάννη Τζετζή και τους άλλους ποιητές ιστοριογράφους, όπου και έχουμε την περίπτωση της δωροδοκίας των Αχαιών από τους Τρώες. Β, η άποψη των Σκεών Πυλών, όπου ο Αινίας και ο Αντίνορ, πατέρας του Ακάμαντος και του Αρχιλόγχου, ήρθαν σε μυστική συμφωνία με τους Αχαιούς και παρέδωσαν την πόλη. Γεγονός είναι ότι ο Τροϊκός πόλεμος ή το εμφύλιος την ελληνική Τρία την πολιορκούσαν Έλληνες. Όλοι οι ανθρωπολόγοι συμφωνούν περί της καταγωγής των Τρώων, αφού είχαν κοινή θρησκεία, γλώσσα, παραδόσεις και άλλα με τους Αχαιούς. Εάν ευανθύνουμε τη μελέτη μας στην Ιλιάδα, τότε θα διαπιστώσουμε τις πραγματικές αιτίες του συγκεκριμένου πολέμου και δεν έχουμε την εντύπωση ότι ο πόλεμος έγινε για τα μάτια της Ελένης. Ο εξαίρετος Άγγελος Ακέτος αποκαλεί τον Τροϊκό πόλεμο το ολοκαύτωμα των Ελλήνων. Και πώς να μην ήταν, αφού 10 χρόνια έρεε αίμα ελληνικό. Η βοήθεια των Φοίνικων στους Τρώες. Προηγουμένως είδαμε ότι ο Πολυδάμος έφτασε στον Ήλιον με πλοία του και το στρατό του, προς βοήθεια των Τρώων. Γεγονός αναμφισβήτητον είναι πως ο Όμηρος τους αποκαλεί έθνος εμπορικών, κερδοσκοπικών, πανούργων, απατεώνες και άλλα. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαν να ήσαν με τη μεριά των Αχαιών της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Ο καθηγητής ελληνικής γλώσσας Αθανάσιος Σταγυρίτης στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπως είναι γνωστό, έγραψε το καταπληκτικό έργο «Ογυγεία η Αρχαιολογία» σε 5 τόμους το 1815, κυκλοφορεί σήμερα. Περί του Τροϊκού Πολέμου μας αναφέρει το εξής καταπληκτικό, αφού βασίζεται στον Ηρόδοτο και σε δικές του πηγές. Περί αρπαγής της Ελένης και τα αίτια πολέμου, τούτο
ήρετε ικανός εν της οικίους τόπης. Αλλά ο Ηρόδοτος λέγει ότι οι Φοίνικες ήσαν οι πρωτέτοιοι της δυστυχίας ταύτης, διότι ήρπασαν αυτοί πρώτον γυναίκα εκ της Ελλάδος, την Ίω, του Ινάχου, και αυτή η αρπαγή έγινε τον αρχή της μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχθρας, η κρίση και τα σχόλια δικά μας. Διότι είναι αδύνατον να μην γίνει πόλεμος, και ειδικά εμφύλιος, δίχως υποκινητές, επίμετρον υποενότητος. Για την πτώση της Τρίας έχουμε επίσης πληροφορίες στα λεγόμενα κυκλία έτπη, που συμπληρώνουν την ιστορική αφήγηση, δηλαδή Κύπρια έπι, καθώς και οι Αιθιοπείς του Αρκτίνου, του Μιλισίου, η Ιωπία. Ξεκινά και ιστορεί τα γεγονότα από την ταφή του Έκτορος και μετά. Η δε περισσωθής αρχίτης, Αιθιόπιδος ή κατάλους Αιθιοπικά, αρχίζει ως εξής. Ως η αφίεπον τάφων Έκτορων ήλθε δε Αμαζόν. Άριος, θυγατήρ μεγαλύτερος ανδροφόνιων, η Αιθιοπής, τελειώνει στην έρηδα του Οδυσσέως και του Αίγοντος για το ποιος θα πάρει την πανοπλία του Αιχιλλέως. Από τα κύλια έπι είναι η μικρά Ηλιάς του Λέσχου από τη Λέσβο, με τέσσερα βιβλία η οποία φυγείται τα γεγονότα από τας πανοπλίας του Αιχιλλέως έως του τέλους του πολέμου και αρχίζει ως εξής. Ήλιον, Αίδο και Δαρανίνιν, Ευπολώνης, οι πολλά παθών Δαναοί, θεράποντες Άριος, από τους αρχαίους. Η μικρά Ηλιάς ετοιμάτω ιδιαίτερα για την παράθεση πολλών γεγονότων. Στο έργο του Αρκτίνου, Ηλίου Πέρσης, έχουμε τα γεγονότα μετά την καταστροφή της Τρίας με την είσοδο του Δωρίου Ήπου. Στο ως άνω έργο του Αρκτίνου τοποθετούμε και άλλο έπος, τους Νόστους, του Αγίου του Τριζωνίου, που ξεκινά με την επιστροφή των αρχαίων και λύγει με το φόνο του Αγαμέμνονας και τη τιμωρία του Ορέστη και Πυλάδη. Οι Νόστοι του Αγίου από την Τριζωνίου ομοίωζαν με την Οδύσσια και μετά με τους Νόστους. Έχουμε το έργο Τηλεγόνια του Ευγάμονος του Κυριναίου, ο οποίος αναλύει την περιπέτεια του Οδυσσέως ως το θάνατό του. Όλα αυτά τα κύλια έπι είναι πηγή πληροφοριών για ότι διαδραματίστη στο Τροϊκό και μετά της πτώσεως της Τρίας πραγματική θησαυρή.